σε παρακαλώ. Όχι, αλήθεια, δεν συμβαίνει τίποτα άλλο. Απλά δέχτηκα την απόφαση του Άρη με αξιοπρέπεια. Μπορεί και εγώ και ο Άρης να θέλουμε, αλλά η πραγματικότητα από ό,τι φαίνεται δεν συμφωνεί μαζί μας. Εκεί είναι και πολλά χρόνια με τη Μαρίνα. Μάλιστα. Και τι σκοπεύεις να κάνεις? Θα συνεχίσεις να δουλεύεις εδώ? Ναι, εννοείται, μέχρι να πάρω την άδεια το κετού. Και μετά η ζωή μου θα έχει αλλάξει πάρα πολύ, οπότε θα μου δώσει απαντήσεις μόνο. Γιατί το κάνεις αυτό, παιδί μου? Γιατί να είσαι εδώ μέσα? Γιατί αγαπάω τη δουλειά μου, αυτά που έχω πετύχει. Ζωήτσα, συγγνώμη, διακόπτω κάτι? Όχι, όχι, κάτι για τη δουλειά λέγαμε. Α, μου έδωσε η Σοφία το προσκλητήριο. Σοβαρά? Ναι. Πότε σε βρήκε και στο έδωσε? Ήρθε χθες, σε έψαχνε. Βέβαια, σε είχες φύγει. Τι ώρα ήρθε η Σοφία από εδώ χθες? Όταν σχόλασα, ήταν απογευματάκι. Αλλά δεν την είδα καλά. Δηλαδή, ήταν κάπως, έδειχνε λυπημένη, λίγο κλαμμένη, ταραγμένη, τα μυγάκια με στα μάτια. Κάτι μου έλεγε κάτι περίεργα, δεν κατάλαβα. Σοβαρά τώρα? Εγώ πριν 2 λεπτά μίλαγα μαζί της και μου φάνηκε μια χαρά, δεν μου είπε κάτι. Σου είπε σένα κάτι? Σε θέλω. Και αυτή τη φορά θα το παλέψω. Μάρκο, σου είπε κάτι Σοφία? Συγγνώμη, έχω μια δουλειά. Δεν ήθελα να μιλήσω μπροστά στον Μάρκο. Μήπως η Σοφία ξέρει για τον Άρη και το παιδί? Μου τα είπε και εκεί. Συγγνώμη που δεν στάβα πιο πριν. Απλά οι δικοί μου με έχουν πρίξει με αυτό το θέμα. Όχι, όχι, εγώ δεν θέλω να σε πρίζω. Απλά βρε ζωή. Τροπή του.